Εγώ θα μοιραστώ μαζί σας τα σημειολογικά στοιχεία του τέταρτου φύλου της χάρτας του Ρήγα, το φύλο που περιλαμβάνει τον τίτλο. Για να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τον τίτλο, θα πρέπει πιστεύω να δούμε συνολικά την ιδεολογική σύλληψη του Ρήγα, μια και η χάρτα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού του συνόλου, μιας ενιαίας σύλληψης. Αν δούμε το εκδοτικό έργο του Ρήγα σχηματικά, και βάλουμε στη μία άκρη το θούριο, το προσκλητήλιο σάλπισμα ξεσηκωμού, ένα τραγούδι πατριωτικό που μαθαίνεται από στόμα σε στόμα και απευθύνεται στα λαϊκά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Και στην άλλη άκρη βάλουμε το φυσική σαπάνθισμα που εισάγει τους νέους τρόπους επιστημονικής σκέψης και απευθύνεται στα ερευνητικά μυαλά. Κάπου στη μέση θα τοποθετήσουμε τους τελικά τους εραστές που εφραίνουσι και τα ήθη τρόπον την Λίγο πιο εκεί θα μπει ο ηθικός και ο νέος ανάχαρσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ρήγας απευθύνεται σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Χρειάζεται λοιπόν δύο παραμέτρους για να τα στηρίξει. Το φιλοσοφικό υπόβαθρο της νέας κοινωνικής διάταξης που το παρέχει με το επαναστατικό μανιφέστο και απευθύνεται στο λόγιο πληθυσμό και την εικονική αναπαράσταση ολόκληρης της σύλληψή του που έρχεται με τη μορφή της χάρτας. Το επαναστατικό μανιφέστο ήταν ένα πυκνοτυπωμένο τετρασέλιδο που τυπώθηκε κρυφά στο τυπογραφείο των αδελφών Πούλιου σε 3.000 αντίτυπα μέσα σε δύο νύκτες κάτω από την άγρυπνη επίβλεψη του ίδιου του Ρήγα τον Οκτώβριο του 1797 περιελάμβανε μια φλογερή επαναστατική προκήρυξη, το Σύνταγμα του Νέου Πολιτεύματος και το Θούριο. Το Σύνταγμα χωριζόταν σε δύο κεφάλαια, τα δίκαια του ανθρώπου και την αρχή της νομοθετημένης πράξεως και ψυχή της διοικήσεως. Στο άρθρο 22, στα δίκαια του ανθρώπου, ο Ρήγας γράφει «Όλοι χωρίς εξαίρεση έχουν χρέος να εξεύρουν γράμματα. Η πατρίς έχει να καταστήσει σχολεία εις όλα τα χωρία, δια τα αρσενικά και θηλυκά παιδεία. Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποία λάμπουν τα ελεύθερα έθνη. Να εξηγούνται οι παλαιοί ιστορικοί συγγραφείς, εις δέτας μεγάλας πόλης να παραδίδεται η γαλλική και η ιταλική γλώσσα. Η δε ελληνική να είναι απαραίτητος. Ας το κρατήσουμε αυτό υπόψη μας τώρα που θα κοιτάμε τη χάρτα. Η χάρτα λοιπόν αποτελεί τη γεωμετρική αναπαράσταση, το συμπλήρωμα του λεκτικού έργου του Ρήγα. Απευθύνεται σε ολόκληρο τον ελληνικό πληθυσμό, το μαγεθός της και μόνον προκαλεί δέος και ερμηνεύεται ανάλογα της παιδείας του καθενός. Είτε με συγκινησιακά σύμβολα όπως το «και εδουλώθημεν» στην περιγραφή του νομίσματος του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, είτε με λόγιες αναφορές, όπως τη μετάφραση του επιγράμματος του Σιμονίδη στις Θερμοπύλες, ο Ξήν Αγγέλιν Λακεδαιμονίης, ότι τι δε των κοινων ρήμας υπηθόμενη. Πάμε τώρα πίσω, οκτώ μήνες νωρίτερα, τότε που τυπώνεται η χάρτα, στο Φεβρουάριο του 1797 στο ίδιο τυπογραφείο των αδελφών Πούλιου που τυπώθηκε το επαναστατικό μανιφέστο, εκδίδεται η εφημερίδα τους «Εφημερίς» και μας ενημερώνει ότι η σαλπιζόμενη χάρτα τυπούται όλοι και έχει να απολυθεί μέχρι του τέλους Μαΐου του 1797, διότι μετά τα ταύτα ο εκδότης δεν θέλει να ευρεθεί πλέον εδώ με το να εντεύθεν η τιμή είναι προς τρία γρόσια η κόλλα. Η χάρτα έχει αρχίσει να διαγράφει την πορεία της και πάμε εμείς να δούμε το τέταρτο φύλλο και ιδιαίτερα την καρτούς της. Το πλαίσιο που περιλαμβάνει τον τίτλο ενός χάρτη το ονομάζουμε καρτούς ή όπως πιο ποιητικά αναφέρεται δέλτος. Η δέλτος λοιπόν μπορεί να είναι είτε διακοσμημένη είτε απλή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιλάμε μάλλον για σελίδα τίτλου ή καρτούς, διότι περικλείει λιγορικά όλη τη σοφία των χαρτών που απαντάται σε άτλαντες παρά για δέλτο ή καρτούς, διότι περικλεί αλληγορικά όλη τη σοφία των χαρτών που περιλαμβάνονται σε έναν άτλαντα, μέσα σε ένα ολόκληρο έργο τέχνης. Αλλά ας αρχίσουμε από τον τίτλο. Χάρτα της Ελλάδος, ενίπερι περιέχονται εν ίση και μέρος των εις την Ευρώπη και μικράν Ασίαν πολυαρίθμων απικιών αυτής. Και συνεχίζει δίνοντας τα όρια του χάρτη. Περιοριζομένων ανατολών για των μύρων της Λικίας μέχρι του Αργαθονίου όρος της Βυθινίας απάρκτου δια του Ακροτηρίου Γερμανίου των Καρπαθίων όρων και Δουνάβιος και Σάβα των Ποταμών. Από Δυσμών δια του Ούνα και του Ιωνίου Πελάγους. Από Μεσημβρίας δια του Λιβικού. Και συνεχίζει τα πλοίο με τα σπαλαιάς και νέα ονομασίας. Βλέπουμε εδώ ένα από τα εκατοντάδες παραδείγματα με την Κασιόπη στην Κέρκυρα και τη Χιμάρα απέναντι στην Αλβανία, γραμμένες με δύο διαφορετικές γραφές. Συνεχίζει λέγοντάς μας πως μας παραθέτει εννέα επιπεδογραφίες περιφήμων πόλεων προκειμένου να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε το νέο ανάχαρση. Με πρώτη την επιπεδογραφία της Κωνσταντινούπολης. Δεύτερη το πέρασμα των θερμοπυλών. Τη Σπάρτη για τα περί αυτήν. Τέταρτη την επιπεδογραφία των περί Αθήνας, Την ενσαλαμίνη ναυμαχία έκτη τη μάχη των πλατεών, την τοπογραφία της Ολυμπίας, τα περί τους δελφούς και ένατη την επιπεδογραφία της Φεράς, λεγόμενης νυν Βελεστίνου. Κατά κρίβιαν, οι επιπεδογραφίες είναι δέκα, με ένθετη εκείνη του Σαραγίου στο πρώτο φύλλο στην επιπεδογραφία της Κωνσταντινούπολης. Μία χρονολογία των βασιλέων και μεγάλων ανθρώπων αυτής, της Ελλάδος δηλαδή, που βρίσκονται στο περιθώριο του χάρτη πάνω και κάτω. Και 161 είναι 162 κατακρίβεια τύποι ελληνικών νομισμάτων ερανισθέντων εκ του Αυτοκρατορικού Ταμείου της Αυστρίας προς αμυδράν ιδέαν της αρχαιολογίας. Εν σώμα, Εις δώδεκα τμήματα, νυν πρώτον εκδοθήσα παρά του Ρίγα Βελεστινλή ταλού, χάριν των Ελλήνων και Φιλελίνων. 1797. Εχαράχθη παρά του Φρανσουά Μίλλαρ εν Βιέννη. Όπως ήδη υπόθηκε, ο Ρίγας εξέδωσε τη χάρτα του με προκάλημα το έργο του Μπαρθέλεμι «Περιήγησης του Νέου Αναχάρσιδος» στην Ελλάδα. Το πολύτομο βιβλίο του Μπαρθέλεμι περιγράφει μια φανταστική περιήγηση ενός νεαρού σκήθη πρίγκιπα στην αρχαία Ελλάδα στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. Στη μετάφραση του έργου θα συμβάλλει και ο Ρήγα, μεταφράζοντα μερικά κεφάλαια του τέταρτου τόμου. Και καθώ είναι και αυτό έκδοση των αδελφών Πούλιου, το διαφημίζουν στην εφημερίδα του, κάπω μελοδραματικά λέγοντα ο απόγονοι των Ελλήνων, τι θα κάνετε όταν ειδείτε αυτό το βιβλίο του Ανάχαρση. Θα το καταβρέξετε με δάκρυα θα θαυμάζοντα τους ηρωικούς πατέρες μας. Ο Ρήγας βασίζεται στη δέλτο του Ντελίλ, όπως εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε, αλλά πολύ γλαφυρά και πολύ διακριτικά την τροποποιεί. Αμέσως κάτω από την επιγραφή του τίτλου, προσθέτει μια δική του παράσταση με τον Ηρακλή και την Αμαζόνα. Είναι πασίφανες ότι του αρέσουν τα νομίσματα του Ρήγα. Την παράσταση λοιπόν που απεικονίζει την έχει δανειστεί από αυτό το ιδιαίτερα σπάνιο νόμισμα του 217-18 μεταχριστών από την Ηράκλεια του Πόντου. Δυστυχώ δεν διακρίνεται πολύ καλά, αλλά πρόκειται για χάλκινο νόμισμα, που στον εμπροστότυπο απεικονίζεται η πρωτομή του αυτοκράτορα Μακρίνου και στο οπισθότυπο ο Ηρακλή Ισθάμενο προ τα δεξιά, με λεοντή και ρόπαλο, υψωμένο πάνω από το κεφάλι του, με το οποίο ετοιμάζεται να επιτεθεί στην Ιπολίτη, τη Βασίλισσα των Αμαζώνων, η οποία απεικονίζεται έφυπη προ τα δεξιά, κρατώντα διπλό πέλεκι. Με αυτή την παράσταση προσπαθεί να εμψυχώσει τους Έλληνες θυμίζοντάς τους τις νίκες τους. Ο Ηρακλής συμβολίζει την ελληνική δύναμη και η Αμαζόνα την περσική. Και σε αυτή την αποκωδικοποίηση μας βοηθά ο ίδιος ο Ρήγας. Με τον επεξηγηματικό πίνακα των συμβόλων της χάρτας που παραθέτει στο τρίτο φύλλο. Εκεί σαφέστατα εξηγεί ότι το ρόπαλο αντιπροσωπεύει την ελληνική δύναμη, ενώ ο Πέλεκης την περσική. Έτσι, κοιτάζοντας προσεκτικά, βλέπουμε σπασμένο τον Πέλεκη της Αμαζόνας. Ο Ηρακλής την έχει νικήσει. Είναι πλέον καθαρό ότι ο συμβολισμός παραπέμπει στους νικηφόρους μυδικούς πολέμους και υπενθυμίζοντας την ιστορία εμψυχώνει τους υπόδουλους Έλληνες. Κοιτάζοντας αυτή την παράσταση σε υψηλή ανάλυση, μπορούμε να διακρίνουμε μία λεπτομέρεια που εμένα μου έκανε εντύπωση. Όπως είναι γνωστό, οι Αμαζόνες έκοβαν το δεξί του στήθος για να μπορούν να τεντώνουν εύκολα τη χορδή του τόξου. Εδώ αυτό είναι εμφανές. Και με κάνει να σκέφτομαι τι αιμονή πρέπει να είχε ο Ρήγας με τις λεπτομέρειες, ιδίω όταν έχει να σχεδιάσει άλλα οκτώ φύλλα και τι πρέπει να τράβηξε μαζί του ο Φραντς Μίλλερ. Λίγο πιο δεξιά βρίσκεται μια άλλη παράσταση που προσέθεσε ο Ρίγας. Ο Δευκαλίων και η Πύρα, οι γεννήτωρες των Ελλήνων, με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Ο Ρίγας θυμίζει το μύθο που λέει ότι όταν οι άνθρωποι είχαν γίνει τόσο κακοί και διεφθαρμένοι, ο Δίας απεφάσισε να αφανίσει ολόκληρο το γένος των ανθρώπων με έναν τρομερό κατακλυσμό. Τότε ο Προμηθέας συμβούλευσε το γιο του το Δευκαλίωνα να κατασκευάσει μια κυβωτό για να σωθεί. Όταν άρχισε να βρέχει, ο Δευκαλίων πήρε τη γυναίκα του την πύρα και κλείστηκε μέσα στην κυβωτό. Ο Δίας έριξε τόσο πολύ νερό στο έδαφος της Ελλάδας που φούσκωσαν τα ποτάμια και οι θάλασσες και παρέσυραν ψυχές και πολιτείες. Για εννέα μέρες και εννέα νύχτες Έπλεε η Κιβωτός με το Δευκαλίωνα και την Πύρα, ώσπου στη δέκατη μέρα προσάραξε στην κορυφή του Παρνασσού ή κατά άλλου στον Άθο. Όταν επιτέλους σταμάτησαν οι βροχές και αποτραβήχτηκαν τα νερά, ο Δευκαλίων και η Πύρα κατέβηκαν στην ξηρά και έκαναν θυσία στο Δία για να τον ευχαριστήσουν για τη σωτηρία τους. Ο Δίας δέχτηκε την προσφορά τους και τους υποσχέθηκε να πραγματοποιήσει μια τους ευχή ο Δευκαλίων και η Πύρα ζήτησαν από το Θεό ανθρώπους. Ο Δίας δέχτηκε και σύμφωνα με τις οδηγίες του άρχισαν να προχωρούν μαζεύοντας πέτρες από τη γη και πετώντας τις πίσω τους χωρίς να γυρίσουν να κοιτάξουν. Όπου έπεφταν οι πέτρες που πετούσε ο Δευκαλίωνας η γη έβγαζε άντρε. και όπου έπεφταν οι πέτρες της πύρας, η γη έβγαζε γυναίκες από την πρώτη πέτρα που πέταξε ο Δευκαλίωνας προήλθε ο Έλληνας, ο Γενάρχης των Ελλήνων. Έτσι δημιουργήθηκε ένας νέος ελληνικός λαός γηγενής από τα λιθάρια της γης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ρήγας με γλαφυρή επιδεξιότητα εκπαιδεύει και θυμίζει στους Έλληνες ποιοι είναι αλλά προχωρήσουμε πιο πάνω από το Δευκαλίωνα και την Πύρα, στη δεξιά πλευρά του τίτλου, όπου διακρίνουμε τον κολοσσό της Ρόδου. Ο κολοσσός της Ρόδου δεν ήταν μόνο ένα από τα επτά θαύματα ή έργο απαράμιλης τέχνης και αισθητικής, αλλά ένα έργο που συμβόλιζε την ελευθερία και ανεξαρτησία των Ροδίων. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η αυτοκρατορία του μοιράστηκε ανάμεσα στους τρεις ισχυρότερους στρατηγούς του. Τον Πτολεμαίο, τον Σέλευκο και τον Αντίγονο, που δημιούργησαν και τις ομώνυμες δυναστείες. Οι Ρώδοι στάθηκαν στο πλευρό των Πτολεμαίων της Αιγύπτου, όμως το 305 π.Χ. οι αντιγονίδες της Μακεδονίας, ανταγωνιστές των Πτολεμαίων, θέλησαν να σπάσουν τη συμμαχία της Ρώδου με τους Πτολεμαίους που ήλεγχαν εμπορικά ολόκληρο το Αιγαίο και έστειλαν το Δημήτριο τον Πολιορκητή με 40.000 στρατιώτες και προηγμένη για την εποχή πολεμική τεχνολογία για να κατακτήσει τη Ρόδο. Οι Ρόδοι είχαν να αντιτάξουν μόνον 7.000 άνδρας, αλλά και την ευφύεια τους. Μετά από ένα χρόνο στεναρής αντίστασης, οι Ρώδοι, με τη βοήθεια των Πτολεμαίων, έτρεψαν τους αντιγονίδες σε φυγή, αφήνοντας τον περίφημο μηχανισμό τους και τα όπλα πίσω τους. Οι Ρωδίτες, ως ενθύμιο της νίκης τους, έλειωσαν τον Μπρούντζο από τους μηχανισμούς που άφησε ο Δημήτριος και έφτιαξαν ένα τεράστιο άγαλμα στο Θεό που τους προστάτεψε, τον Απόλλωνα, το Θεό Ήλιο, τον Κολοσσό. Από όλο αυτό τον Προύντζο, ο Κολοσσός έλαμπε κάθε πρωί στον ήλιο, φώτιζε τη Ρόδο και θύμιζε στους Ρόδιους τη νίκη τους. Ναι, μεν ο Ρήγας δανείζεται στοιχεία από τη Δέλτο του Ντελήλ, αλλά προσέξτε την επιδεξιότητα και τη συγκάλυψη. Στον Ντελήλ, η πιο κάτω απεικόνηση είναι μάλλον μια εμπορική συναλλαγή παρά μια θυσία. Δεξιά, όμως, ο Ρήγας, με τις διακριτικές παρεμβάσεις του, τη μετατρέπει σε σαφή μυθολογική απεικόνιση της θυσίας ενός τάβρου μπροστά στο δία που κρατά τον κεραυνό και με το θυσιαστήριο μπροστά του. Δεν κάνει λάθη ο Ντελίλ, απλά βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Ας μην ξεχνάμε και τις προσωπικότητες, αλλά και τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν οι δύο άνδρες. Ο Μεντελίλ εργάζεται στο Παρίσι, την καρδιά του διαφωτισμού, όπου και αναγνωρίστηκε ως ο πρώτος επιστήμων χαρτογράφος. Και από την άλλη ο Ρήγας, ένας λόγιος άνδρας που εργάζεται στη Βιέννη, στην πρωτεύουσα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της δυναστεία των Αψβούργων. Ο Ντελίλ ενδιαφέρεται να διαδώσει τις επιστήμες ενώ ο Ρήγας φλέγεται να αφυπνήσει τους συμπατριώτες του χρησιμοποιώντας την ιστορία και τη μυθολογία. Πάμε τώρα να δούμε την αριστερή πλευρά του τίτλου. Ο μάλλον Ρωμαίος στρατιώτης με το σκύλο μετατρέπεται από το Ρήγα σε πρόμαχο Αθηνά. Πιο κάτω, η Ρωμαϊκή Αρένα στην παράσταση του Ρήγα διαμορφώνεται σαφέστατα σε Ολυμπιακούς αγώνες με ελανοδίκες. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ένιγμα που όλους μας προβληματίζει. Ενώ ο Ρήγα παρεμβαίνει στην αναπαράσταση του Ντελήλ και έχει ήδη διαφανεί η επιμονή του στι λεπτομέρειε, όπω με το στήθο τη Αμαζόνα που είδαμε πιο πριν, και όμω πουθενά στη χάρτα δεν υπάρχει ο Παρθενόνα. Εδώ μάλιστα έχει έτοιμο έναν αδιευκρίνιστο βράχο από τον Τελίλ και θα μπορούσε να τον διαμορφώσει σε Ακρόπολη με τον Παρθενώνα. Δεν το κάνει όμως. Μήπως για να μην προκαλέσει δεν μπορώ να σας δώσω καμία απάντηση. Τέλος, εκεί που τελειώνει η δέλτος του Ντελήλ, ο Ρήγας προσθέτει μία ακόμη δική του παράσταση. Αυτή της αργοναυτικής εκστρατείας. Τότε που ο Άσονας πήγε να φέρει πίσω το χρυσό μαλοδέρας που είχε αφιερώσει ο Φρίξος στο Θεό Άρη. Βέβαια, έφερε και τη μύδια μαζί του αλλά πιστεύω ότι ο Ρήγα είχε κατά νου τη φράση που λέει το κρυάρι με ανθρώπινη φωνή όταν ο Φρίξος σκέφτεται να ακολουθήσει την Έλλη στον κάτω κόσμο. Όλοι έχουμε μια αποστολή στη γη. Αυτή την αποστολή πρέπει να εκπληρώσουμε. Αφήσα για το τέλος την κεντρική επιβλητική γυναικεία φιγούρα. Στην παρόμοια φιγούρα του Ντελήλ, είναι σαφές ότι πρόκειται για την επιστήμη, όπως άλλωστε έχει αναγνωριστεί από τους μελετητές. Ακουμπά πάνω σε ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο και στα πόδια της ανοιχτό ένα βιβλίο με γεωμετρικά σύμβολα. Κράτα κονδυλοφόρο και ένα κηρύκιο, μάλλον κακοσχεδιασμένο, και με αυτό εννοώ ότι ο Ντελήλ δεν γνωρίζει τη φιλοσοφική διάσταση του συμβόλου. Όμως ο Ρήγας σίγουρα ξέρει και το τροποποιεί, ενώνοντας τις ουρές των φιδιών. Νομίζω ότι αυτό που αναπαριστά δεν είναι η επιστήμη, η οποία δεν υπάρχει πουθενά ως οντότητα στη μυθολογία, αλλά η Ελλάδα. Στα πόδια της, δύο ανοιχτά βιβλία συμβολίζουν την αναγκαιότητα της εφαρμοσμένης αλλά και της θεωρητικής γνώσης. Αριστερά, ένα βιβλίο με γεωμετρικά σύμβολα και δεξιά ένα άλλο με τη φράση του Όμηρου για τον Οδυσσέα «Πολλών ανθρώπων είδεν άστεα και νόων έγνο». Κράτα στο χέρι της ένα κονδυλοφόρο για να γράψει ιστορία και τον κότινο για να στεφανώσει νικητέ. Τέλος, το κηρύκιο που κρατά συμβολίζει όχι μόνο τα νέα που φέρνει στους Έλληνες για το διαφωτισμό της Ευρώπης, όπως αυτό που κρατούσε ο Ερμής, αλλά και το φιλοσοφικό κηρύκιο που συμβολίζει την αέναη κίνηση των αντιθέτων. Να έλκονται και να αποθούνται, να μεταμορφώνονται όπως ο τυρεσίας ή και να εξελίσσονται. Να ενώνονται, να δημιουργούν, να αποχωρίζονται και πάλι από την αρχή. Όπως τον άντρα και τη γυναίκα, τη σπίθα και τον αέρα, την ελευθερία και τη σκλαβιά που μπορούν να δημιουργήσουν μία επανάσταση. Είναι άραγε όλα αυτά κατανοητά από όλους τους αναγνώστες? Όχι βέβαια. Αλλά όπως όλα τα αληθινά έχουν πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης. Έτσι και η χάρτα. Διαβάζεις αυτό που μπορείς και θέλεις να δεις. Αυτό που η παιδεία σου σου επιτρέπει αλλά πάντα προς την ίδια κατεύθυνση. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από τη μελέτη για τη χάρτα του ξένου, του Φιλέλληνα Ουμπιτσίνη, γραμμένη το 1881. Αυτή η περιοχή η απέραντη. Αυτά τα βουνά, αυτά τα ποτάμια, αυτές οι θάλασσες, αυτά τα ακροτήρια... Αυτή η κόλπη, αυτά τα νησιά, αυτές οι πόλεις με τα ονόματα που τόση συγκίνηση προκαλεί το ακουσμά τους, Όλα αυτά είναι η Ελλάδα. Αυτές οι επιπεδογραφίες των πόλεων και των μαχών είναι οι τόποι που έζησαν οι πατεράδες μας, οι Έλληνες, εκεί που πολεμήσανε. Οι τόποι που τους έκαναν αθάνατους με το πνεύμα τους ή με τα όπλα τους. Αυτοί οι θεοί και οι μη θεοί, αυτοί οι ήρωες, αυτοί οι βασιλιάδες που βλέπετε χαραγμένες τις μορφές τους πάνω στα νομίσματα, γεννηθήκανε στην ελληνική γη όλα αυτά τα πρόσωπα των οποίων διαβάζετε τα ένδοξα ονόματά τους είναι Έλληνες. Ίσως εσείς, μελετώντας τη χάρτα, διακρίνετε άλλες ερμηνείες. Εγώ απλά σας παραθέτω τις δικές μου. Και για να τελειώσω την ιστορία που ξεκίνησα να σας λέω, ας προχωρήσουμε λίγους μήνες μπροστά, τον Οκτώβριο του ιδίου έτους, του 1797. Η χάρτα έχει ήδη κυκλοφορήσει από το Μάιο και ο Ρήγας παίζει με τη φωτιά. Στα τυπογραφεία των αδελφών Πούλιου, που έχουν ήδη τυπώσει τη χάρτα και έχουν διαφύγει της αυστριακής λογοκρισίας, εκεί ετοιμάζεται μυστικά το επαναστατικό μανιφέστο του Ρήγα. Και θα κλείσω θυμίζοντάς σας εκείνο το άρθρο από το Σύνταγμα του Νέου Πολιτεύματος από όπου ξεκίνησα εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποία λάμπουν τα ελεύθερα έθνη. Ήταν μία ανάγνωση του πλαίσιου του τίτλου της χάρτας του Ρίχα.